Τέτοια. Θα το δεις εκείνη τη στιγμή, λοιπόν. Δεν μπορείς να φας αλλιώς. Θέλεις καλαμάκι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μάτα. Μάτα. Σάκα. Ποιο? Τι κάνεις, τραβάς? Ναι, αλλά θες να κλείσεις λίγο την πόρτα. Γιατί? Έρχεται κάποιος. Το λοιπόν, θα μπορούσε να λείπει από το κανάλι του Ασβού, φρούνα του πάθους, taste test. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, πρόσωπο ότι έτσι φρούτο του πάθους δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, ever. Αν έχεις δοκιμάσει εσύ, τι να σου πω, γράψε από κάτω, πες τη δική σου εμπειρία. Λοιπόν, πρόσεξα. Να δω. Να μυρίσεις βασικά, τι να. Ναι. Ναι. Ρε, με το που το άνοιξε, ήρθε μια κλωτσιά με ρεβιά. Άρα μυρίζει πολύ ωραία. Κοίτα πώς είναι περίπου απ' έξω για να καταλάβεις τι παίζει. Μόνο στην Κύπρο αυτά, στην Ελλάδα, αν έχεις βρει πόσο ακριβά τα έχεις βρει. Θέλουμε μαχαίρια. Λοιπόν... Τσέκα. Ρε, μυρίζουν πάρα πολύ. Κοίταξε, έχουν... ήταν τα τους. Τώρα, τι να κάνουμε. Ελπίζω να είναι καλά μέσα. Ελπίζω να είναι νόστιμα μέσα. Ναι, δείξε λίγο. Πώς γίνεται να χαλάνε. Είναι... αυτό είναι χάλια, ρε. Είναι χάλια. Κοίταξε, θα τα κόψουμε όλα και ό,τι ζήσει. Σπρωμαχαίρι. Ναι, να το δούμε καλά. Αυτά τα μαχαίρια μου θυμίζουν τα μαχαίρια που είχε η γιαγιά μου. Τι υπονοείς. Κόβουν τα πάντα. Τι. Λοιπόν, ξεκινάμε αυτό. Όχι έτσι. Πώς. Έτσι. Ναι. Κάτι δεν μου πάει καλά εδώ. Ή όχι. Α. Πώς να καταλάβεις αν είναι οκ. Okay. Θα φέρω κουταλάκι. Φέρε. Με μερικές μαγικές κινήσεις έρχεται για το κουτάλι. Λοιπόν, κοίταξε πώς είναι. Αυτό το φαίνεται να είναι καλό, ρε εσύ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το τρως. Όχι, αλλά... μόνο αυτά τα σπράκια τρώγονται. Συγγνώμη, εμείς φάγαμε τα σποράκια τώρα, γιατί δούμε ότι φάγαμε φρούτο. Φάγαμε φρούτο, εδώ κάτι σποράκια. Τα μαθάς ποτέ, δεν δεν ξέρω. Τι, μήπως είναι χαλασμένο. Όχι, είναι ξινό. Κοίταξε, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, θα μπορείς να το βάλεις σε smooth, ξέρω εγώ, να γίνει πιο γευστικό. Να τρως έτσι τα σποράκια. Πόση πλάκα να έχει. Αχ, μου σκυλά. Θα δοκιμάσεις, γιατί γελάω και δεν ξέρεις. Ναι. Είναι εντάξει πάντως, είναι χαλασμένο. Μια φορά που είχα δοκιμάσει ξανά, πάντως δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Θα πρέπει να είχα μια κάμερα να βλέπει τι. Είναι σαν πορτοκάλι με grapefruit και σπουράκι. Ούτε καν, είναι πιο ωραίο. Τι λες, είναι χάλια. Άνοιξε και τα άλλα να δούμε. Να ανοίξουμε και τα άλλα να δούμε. Ναι. Ωραία, περίμενε. Ναι, μην το τελειώσεις. Μια ιδέα να καταλάβεις πώς είναι τα φρούτα του πάθους. Λοιπόν, παρότι φαίνονται έτσι απ' έξω, από μέσα, είναι πάρα πολύ ωραία. Έλα, πέστησε, πέστησε. Λοιπόν, ανοίγουμε και το άλλο. Άνοιξε, βρε. Ω, αυτό έχει περισσότερα. Ω, κοίτα πως έχει. Ω, yes. Κοίταξε πόσο φρούτο του πάθους υπάρχει εδώ μέσα.
Αυτό είναι πιο υγρό, βλέπεις. Α, θέλω λίγο. Δώσε μου λίγο τέτοιο. Όχι. Τώρα που βρήκαμε το καλό. Αυτό είναι πιο γλυκό. Ναι, ρε, αυτό είναι πιο γλυκό. Τσέκαρε. Θα σε αρέσει περισσότερο. Κοίταξε πώς είναι. Νομίζω ότι τρως αυγό, αλλά δεν είναι αυγό. Είναι απίστευτο. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, δεν είναι ωραίο αυτό. Αυτό είναι γλυκό, ρε. Γλυκό, δεν το λες. Είναι γλυκό και έχει μια λαφριά γλυκό... ξινό, ναι. Ξινή γεύση. Αλλά σε καμία περίπτωση είναι αυτό το βαρύ που νιώθεις με το γλυκό ξινό, με την γλυκό ξινή σόγια. Δεν είναι βαρύ αυτό. Σόγια. Ναι, τι. Δεν πρέπει να την κάνεις γλυκό ξινή. Α. Δεν είπα τώρα ακριβώς, για ευνόητους λόγους. Ναι, όχι. Προσπαθούσα να καταλάβω. Δεν το επεξεργαστείς. Ω, κοίτα πώς είναι. Αυτό είναι το πρώτο και αυτό είναι το δεύτερο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά θα γλύφω. Αυτό είναι χάλια. Άνοιξε και το άλλο. Ανοίξουμε και το άλλο, περίμενε. Καθαρίσουμε λίγο καλύτερα, γιατί εντάξει, είναι κρίμα. Ήταν ωραίο. Άρα και μπορείς να φας αυτό εδώ. Περίμενε, προσπαθείς. Πάντως, αν προσπαθείς να φας αυτό το φρούτο, θα φας μόνο σποράκια. Άντε μου λέει, εντάξει, θα πάρω. Πάση με φρούτο. Λοιπόν... εμείς τα πήραμε σε έκπτωση. Εντάξει, έκπτωση ξέρω εγώ 1,5 ευρώ τα 3. Καλά δεν λέω. Ναι, αλλά κανονικά είναι 3-4. Εντάξει, αυτά είναι και 3. Πάει 9 ευρώ. Όχι τόσο. Άχι, έχει κάτι 3 ευρώ και έχει από πάνω αυτό το καπελάκι, το κόκκινο. Το καπελάκι, το κόκκινο. Καπελάκι. Ναι. Άστα μέσα αυτό. Άστα μέσα αυτό. Ναι. The end. Τι δοκίμασαι. Πάρε λίγο. Πρέπει να πάρω λίγο για σένα. Όχι. Άσε. Θέλω να το δούμε. Ναι, αλλά το πας απ' έξω. Άσε να το πάρω. Αυτό είναι πιο ωραίο. Πιο ωραίο και από τα άλλα. Τι λες τώρα, ρε. Θες. Ναι. Άμα θέλεις. Ωραίο. Αυτό ήταν ωραίο. Γιατί χάθηκε το φως. Χάθηκε. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να το έπαιρνα στην αλήθεια. Δηλαδή θα ήταν. Άμα ξεχάσει τη γεύση του, δεν ήταν κάποιο απίστευτο. Όχι, ναι, δεν με αρέσει. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Για να νομίζω πως άδικα έχει αυτό το όνομα. Fail. Είναι φρούτο του λάθους, θα μπορούσε να ναι. Το φρούτο του λάθους. Ποιο φρούτο πιστεύεις θα έπρεπε να ονομάζεται φρούτο του πάθους? Φρούτο του πάθους, ποιο... Το καρπούζι. Ναι. Κάτι άλλο? Το καρπούζι. Κουάβα. Έχεις φάει? Φυσικά. Τι φυσικά, Λάκης? Πότε φάεις κουάβα? Το κουάβα είναι καβάφα? Καβάφα. Άμα τι είναι καβάφα κουάβα, εντάξει, έχεις φάει. Αλλά δεν ξέρω τι είναι. Η καβάφα πάντως είναι τέλεια. Ναι. Είναι αυτό το όμοι, έτσι στρογγυλό και μυρίζει πολύ έντονα. Ναι. Δεν έχω φάει όμοι, τίποτα. Τι λες. Και έχει και άσπρο. Μα εγώ δεν κόκκινο. Έχω φάει. Τι εννοείς. Λέω αλήθεια. Δεν έχω φάει. Μας βέβαια δεν έχει φάει. Μέχρι την επόμενη φορά σε ένα ακόμη taste test. Κάνε γραφή, κάνε like. Τα λέμε πάλι. Τέτοια. Να το δεις εκείνη τη στιγμή λοιπόν. Δεν μπορώ να φας αλλιώς. Θέλεις καλαμάκι? Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έλα, όλο. Όλο, πήγαινε κάτω. Πήγαινε. Έτσι, εγώ. Ξέρεις τι γίνεται, έχει πολύ σκληρά σποράκια. Πολύ σκληρά, δεν ξέρω αν είναι πριν να είναι έτσι. Έλα.
Τέλος. Τέλος. Ξέρεις τι. Δεν ξέρεις.